Λοιπόν, και τώρα μαζί μας στο στούντιο είναι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Στέφανος Κασελάκης. Κύριε πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Και αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης. Βεβαίως, βεβαίως. Και αρχηγός του κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης. Είμαστε υπερήφανοι για το κόμμα μας. Καλώς ήρθατε, είναι η πρώτη φορά που τα λέμε. Και έρχεστε και 24 ώρα πριν φύγετε για να εκπληρώσετε τις στρατιωτικές σας υποχρεώσεις. Θα λείψετε 20 μέρες. Λείψατε και μια εβδομάδα στην Αρκαδία. Λείψατε και ένα άλλο long weekend. Μια εβδομάδα στην Αρκαδία, στην οποία αναφέρεστε, είναι κατά περίπου, θα έλεγα, 40% μεγαλύτερη χρονικό διάστημα από τις μέρες που όντως πέρασα στην Αρκαδία. Ναι. Λείπετε πάντως γενικά και αναρωτιέμαι αν αυτό, δεν εννοώ απαραίτητος μας λείπετε, αν αυτό είναι, αν εισηγήσετε ένα νέο υπόδειγμα άσκησης των καθηκόντων ενός πολιτικού αρχηγού, διότι με όλα αυτά που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, αν η αλήθεια είναι ο κύριος Μητσοτάκης έλειπε στο ροδάκινο της Κρήτης, θα σηκωνόντουσαν και τα τσιμέντα. Ναι. Δεν με ενδιαφέρουν τα υποδείγματα των επαγγελματιών πολιτικών. Νομίζω ο ελληνικός λαός τους έχει βαρεθεί. Ο ελληνικός λαός ξέρει από εδώ και πέρα για τους πολύ υπόλοιπους. Καλά ποιος είναι καθαρός και ποιος θέλει να υπηρετεί στον τόπο του. Mm-hmm. Ήμουνα σε συσκέψεις καθ' όλη τη διάρκεια της μικρής παραμονής μου στην Αρκαδία, την οποία ήθελα να την κάνω γιατί θα είμαι στο στρατό για 3 εβδομάδες περίπου και ο Τάιλερ επιστρέφει στις ΗΠΑ. Άρα ήταν μια μικρή ανάπαυλα μετά από μια περίοδο που ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερη για μας. Άρα θα το αποδέχεστε από εδώ και πέρα, δεν θα ξαναρχίσουμε συζητήσεις που είναι ο Πρωθυπουργός, γιατί λείπει, γιατί είναι στις παραλίες, γιατί αυτά τα ακούγαμε στο παρελθόν. Ένα μου είναι αδιάφορο το που είναι ο Πρωθυπουργός γενικά. Πάντως το οποίο είναι σημαντικό είναι οι πολιτικές του Πρωθυπουργού. Είναι πολιτικές οι οποίες είναι φιλολαϊκές, είναι φιλοεργατικές. Ο εργασιακός μεσαίωνας που βιώνει αυτή τη στιγμή ο μέσος εργαζόμενος στη χώρα μας, αυτό δεν έχει καμία σχέση με θέλετε το αν ο Πρωθυπουργός είναι στα Χανιά ή στην Αθήνα. Έχετε πρόγραμμα και έχετε δίκιο που θέλετε να το κάνετε. Συγχωρείτε, πριν πάμε εκεί, αυτό το φεύγα το έχετε λίγο εύκολο. Ήσασταν στο Μαϊάμι, στο Μισισίπι, στην ορεινή Αρκαδία, στο στρατό τώρα. Βεβαίως μπορείτε έχετε να πάτε. Πόσα παππούς έχω λιώσει όλη τη χώρα. Όχι, προφανώς καμία αντίρρηση. Καμία αντίρρηση. Καμία αντίρρηση. Ερώτηση. Όχι, το λέτε, αυτό το φεύγα το έχω εύκολο. Αλλά απ' την άλλη, όμως, έχω αποδείξει. Αυτό το μοντέλο θα το τρέξετε. Ή απλώ επιστρέψετε. Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι χρειαζόταν. Δεν μπορεί, με κάθε σεβασμό, δεν μπορείτε να πείτε το φεύγα το έχει εύκολο όταν με. Αν κοιτάξετε τη διαδρομή μου τους τελευταίους 4-5 μήνες, έχω λιώσει τα παπούτσια σε όλη τη χώρα. Μάλιστα. Άρα δεν μπορεί και το ένα να ισχύει και το άλλο, επιλέξτε. Μάλιστα. Έχω το φεύγα εύκολο ή έχω το τρέχα στον κόσμο μέσα εύκολο. Λοιπόν, τώρα, κύριε Πρόεδρε, βάζετε ένα θέμα από το πρωί από ό,τι έχω δει και σωστά ότι ως αρχηγός του κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης παρουσιάσατε χθες το οικονομικό σας πρόγραμμα και εσείς λέτε ότι δεν έτυχε της προσοχής που θα έπρεπε να τύχει. Ναι. Τα οικονομικά προγράμματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα ωστόσο με την αξιοπιστία του προσώπου που τα κομίζει. Mm. Προσωπικά δεν έχω καμία διάθεση να περάσουμε όλη τη βραδιά για να συζητάμε για τα στακοκάραβα. Θα έλεγα λοιπόν όμως να μας δώσετε έναν αριθμό των επιχειρήσεων που έχετε εκτός Ελλάδος, να το αφήσουμε αυτό στην άκρη για να επιτρέψετε εσείς πρώτος η συζήτηση και με εμάς και με άλλους συναδέλφους να κινηθεί σε όλα τα υπόλοιπα πραγματικά μείζωνα πολιτικά θέματα. Ωραία. Άρα, πόσες εταιρείες έχετε με έδρα στο εξωτερικό? Έχω μεταβιβάσει όλη τη συμμετοχή που μπορεί να είχα στο παρελθόν, έχει πλέον μεταβιβαστεί. Για τα στακοκάραβα λέτε τώρα. Τα στακοκάραβα ήταν μέρος μιας επιχείρησης η οποία είναι γνωστή στον κόσμο. Ήταν σε συνεργασία με μια εισηγμένη στο χρηματιστήριο στη Νέα Υόρκη εταιρεία, την οποία την γνωρίζετε, με την οποία η συνεργασία μου λύθηκε πριν από έναν περίπου χρόνο. Ωραία, εφόσον δεν είχαμε συμφωνήσει στην αμοιβή, η οποία μου οφειλόταν. Mm-hmm. Και διεκδικώ, όπως γνωρίζετε, τα δεδουλευμένα μου. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, το ίδιο ισχύει γι' αυτό. Αυτή τη στιγμή έχω μεταβιβάσει. Είπατε πριν ένα χρόνο, αν δεν απατώ, 23 Μαρτίου του 2023, αυτό συγκράτησα εγώ, η δανειακή σύμβαση με το ΣΥΡΙΖΑ από ποια εταιρεία είναι? Από άλλη εταιρεία? Μάρτιο του 23 εγώ δάνεσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, όχι. Το Μάρτιο 23 είπατε εσείς και το μεταφέρω ότι έχετε αποχωρήσει, δεν έχετε σχέση. Από τα στακοκάραβα. Ναι, ναι. Η εταιρεία με την οποία έγινε η δανειακή σύμβαση. Επειδή το ρεπορτάζ έδειχνε άδειες με το όνομά μου δίπλα. Το προσπερνώ. Και ήταν άνθρακας ο θησαυρός. Πριν πάμε στο δάνειο, Γιάννη, νομίζω ότι ο κύριος Κασελάκης μας απαντά για μία από τις εταιρείες. Η δική μου ερώτηση είναι αν έχετε οποιαδήποτε. Νομίζω σας απάντησα ήδη. Όχι, μου απαντήσατε για μία συγκεκριμένη. Σας απάντησα. Άρα δεν έχετε αυτή τη στιγμή καμία. Σε εταιρείες. Σωστά. Τι κάνατε με τις μετοχές αυτές, έχετε μεταβιβάσει κάπου? Έχουν μεταβιβαστεί, όπως σας είπα ήδη. Να.
Δεν έχετε τίποτα στο εξωτερικό? Όχι. Σας έχω απαντήσει τέσσερις φορές. Έχετε πει σε διαφορετικές στιγμές διαφορετικά πράγματα. Αυτός ο νόμος, να είμαστε ειλικρινείς. Πρώτα απ' όλα, αυτός ο νόμος δημιουργήθηκε για να μην βγάζουν Έλληνες πολιτικοί. Από τον ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως, από τον ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, δεν έχω κανένα πρόβλημα να σας πω εάν κάτι το οποίο δημιουργήθηκε ήταν στρεβλό. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, αυτός ο νόμος δημιουργήθηκε για να μην βγάζουν Έλληνες πολιτικοί μαύρα έξω. Όχι για να αναγκάζονται να φέρουν απόδημοι άνθρωποι άσπρα μέσα. Άρα λέτε ο νόμος χάσουμε τελείως εδώ πέρα το δάσος για το δέντρο. Τι υπονοείτε, έξω είναι οι καλοί και μέσα είναι οι κακοί? Επαναλαμβάνω. Ναι, αυτός ο νόμος, έχω εδώ τον κύριο Τσίπρα που το παρουσιάζει τον νόμο. Νόμος φτιάχνει, δεν λέει πουθενά κάτι τέτοιο. Ώστε Έλληνες πολιτικοί να μην βγάζουν μαύρα έξω. Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος ευαγγελίζεται την αγάπη του για την ομογένεια και ομογενεί στα ψηφοδέλτια κτλ., έχει 5 χρόνια αλλάξει τον νόμο αυτόν, τον οποίο τον έχει κατηγορήσει, και παρεπιπτόντως, στο βαθμό στον οποίο υπήρχε προσωπική ατζέντα για την οικογένεια του κυρίου Μητσοτάκη το 2016, το θεωρώ και αυτό εσφαλμένο. Τι, δεν κατάλαβα, δεν έρθει να διορθώσει τα πράγματα σύμφωνα με τον νόμο? Επαναλαμβάνω. Ναι, βγήκε ένας νόμος που δεν τον ψήφισε. Οποίο... Και του λένε πρέπει να αποδεχθεί τον νόμο. Βάζεις ομογενείς, να τον όταν βάζεις ομογενείς σε ένα ψηφοδέλτιο, θες την ψήφο τους, τους επιτρέπεις να συμμετέχουν και στην ενεργή πολιτική σκηνή της χώρας. Δεν τους τιμωρείς. Εντάξει, κύριε Πρόεδρε, καταλαβαίνουμε ότι αυτό που μας λέτε είναι ότι ο νόμος θεωρείται ότι ήταν λάθος. 5 χρόνια είχε η κυβέρνηση να το διορθώσει. Ωραία, ωραία. Άρα ήταν λάθος όμως. Ο νόμος προφανώς ήταν λάθος. Ωραία. Ας μείνουμε λοιπόν στα δικά σας. Πότε κάνατε τη μεταβίβαση των μετοχών αυτών και τη μεταβίβαση της Όσιος? Μην συγχαίουμε το ρόλο των media με τη δικαιοσύνη, με τους αρμούς της κυβέρνησης. Εάν κληθώ να δώσω εξηγήσεις, θα δώσω εξηγήσεις στη δικαιοσύνη. Κοιτάξτε, το ένα πράγμα που μπορώ να σας υποσχεθώ είναι ότι ο Στέφανος Κασελάκης δεν επιθυμεί ποτέ να αρχιοθετηθεί. Ποτέ. Εάν εγώ είμαι ο πολιτικός ο οποίος θα τηρήσει τον νόμο, εφόσον έχει υπάρξει μία παρατυπία και χρειαστεί να υπάρξει ένα πρόστιμο, θα το πληρώσω. Αλλά ο Έλληνας πολίτης να γνωρίζει το εξής, ότι ουδέποτε έχω φοροδιαφύγει, έχω επιχειρήσει ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον. Τα μεταβιβάσατε, δεν έχετε τίποτα τέλος της στο ημέρας, εξωτερικό. Κοιτάξτε, στο τέλος της ημέρας, εάν είναι να τιμωρηθώ επειδή έκανα Χριστούγεννα οι άνθρωποι των κομματικών μέσων του ΣΥΡΙΖΑ και οι άλλοι που χρωστάνε 500 εκατομμύρια ευρώ δανεικά και γύριστα κουνάνε το δάχτυλο και δεν έχουν επιχειρήσει ποτέ στη ζωή τους, κυρωνεύονται στους φορολογικούς συντελεστές που ανακοίνωσα, 100 φορές εκλέγω εγώ τη θέση. Λίγο και στο δάνειο για να προχωρήσουμε παρακάτω. Να τελειώσουμε το δάνειο, μια στιγμή, τι να ρωτήσω. Ναι. Μια δήλωση της εκπροσώπου σας σήμερα, που λέει ας επιστρέψουμε στον κύριο Κασελάκη, πράγμα το οποίο κάνουμε τώρα εμείς, όταν είναι έτοιμος και όταν αισθάνεται ότι μπορεί να πει 5-10 πράγματα και να διασεφηνίσει τον τρόπο, το τοπίο, να έρθουν όλα στο φως. Και αυτό είναι 30 Ιουνίου με το πόθεν έσχεσμο. Ναι, αλλά σήμερα ήδη μας είπατε ότι δεν έχετε πια τίποτα στο εξωτερικό, οπότε αυτό το κρατάμε, σωστά? Ωραία. Λοιπόν, πριν από λίγο καιρό παρόλα αυτά, μέσω μίας εκ των εταιριών σας, της Όσιος, προχωρήσατε σε ένα δανεισμό των μέσων. Συγγνώμη. Ημερών. Δεν το προσδιορίζω εγώ αυτό. Κάτι άλλο θέλω να πω. Μηνών. Αν τα δάνεια αυτά. Δεν είπα τίποτα εγώ για μέρες για τη διάρκεια του δανεισμού. Αυτό που ρωτώ είναι αν τα χρήματα σας έχουν επιστραφεί και αν σας έχουν επιστραφεί με τη διαδρομή από την οποία έφυγαν. Δηλαδή αν έχουν ξαναμπεί σε εταιρικό σας λογαριασμό. Δεν. Εάν και δεν υπάρχει ανάγκη να απαντήσω στο ζήτημα αυτό, τα χρήματα έχουν επιστραφεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο στην Όσιος. Και μάλιστα με ζημία λόγω συναλλάγματος στην Όσιος. Ήταν ένα άτοκο δάνειο, έτσι ώστε να κάνουν Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Το δέχομαι και την καλή πρόθεση. Και το αφήνω εκεί και να σας πω κάτι. Ο Έλληνας πολίτης έχει βαρεθεί το gaslighting, αυτή την ψυχολογική χειραγώγηση που προσπαθεί η κυβέρνηση τώρα που βλέπει ότι ροκανίζεται από τα σκάνδαλά της και την ανεπάρκειά της και ότι όλα όσα μου έχουν προσάψει από την ΧΑΜ, σκεφτείτε τι έχουν προσπαθήσει να μου προσάψουν από την αρχή. Πρώτα ήταν ότι είμαι lifestyle και ρηχός. Μετά ότι ήμουν χαζός και ηλίθιος. Κατά τη γνώμη σας, το πρώτο, μετά, όχι το δεύτερο, μετά, δεν το συντηρήσατε καθόλου. Μετά ήταν ότι ήμουν ξένος. Μετά ότι είμαι κακός, αυταρχικός. Και τώρα είναι ότι ο 35χρονος απόδημος Στέφανος Κασελάκης είναι διαπλεκόμενος στο εξωτερικό στην Αμερική με εισηγμένη εταιρεία στο χρηματιστήριο. Πολύ πανικός από τον κύριο Γκρίνμπεργκ. Διακρίνεται. Έχω μία ερώτηση. Όλο αυτό δεν το συζητάγαμε σήμερα. Ναι. Αν είχε δοθεί από την αρχή στη δημοσιότητα η σύμβαση δανεισμού με τα μέσα του ΣΥΡΙΖΑ και από την εταιρεία αυτή. Δεν θα κουβεντιάζαμε τίποτα από όλα αυτά. Θα τη δώσετε τη σύμβαση δανεισμού στον δημοσιότητα? Έχει ήδη διαρρεύσει.
Άλλο είναι η διαρρεύση. Εσείς θα τη δώσετε επισήμως. Εγώ θα τη δώσω στην δικαιοσύνη εφόσον κληθώ. Α, μάλιστα, εντάξει. Εντάξει, ήδη πάντως ο κύριος Κασελάκης έχει δώσει δύο απαντήσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος πήρε αποζημιώσεις για τις ελιές του, πότε έχει δανείσει στο κόμμα του? Ευτυχώς όχι. Συγγνώμη, ευτυχώς όχι που δεν έχω ακούσει ποτέ πολιτικό αρχηγό να δανείσει. Όχι 500 εκατομμύρια ευρώ, άρα χαλάω την πιάτσα. Όχι, προφανώς. Ωραία, μπράβο μου, χαλάω την πιάτσα λοιπόν. Ευχαριστώ για το κομπλιμέντο. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, αλλά δεν συνηθίζετε στην Ελλάδα. Κακώς. Ο πρόεδρος να δανείσει το κόμμα και το κόμμα τον πρόεδρο. Κακώς. Κακώς. Έτσι δουλεύουμε εδώ πάνω. Εντάξει, να σας πω κάτι. Επιτρέψτε μου. Ναι. Αυτό το έτσι είναι τα πράγματα στην Ελλάδα. Αυτή είναι η Ελλάδα. Είστε στην Αγγλία, είστε στη Γαλλία, είστε στη Γερμανία. Όχι, όχι, δεν ισχύει. Πουθενά δεν δανείζουν οι πρόεδροι. Στι Ηνωμένε Πολιτείε, όχι μόνο δανείζουν, οι ίδιοι. Οι πρόεδροι. Βεβαίως. Δανείζουν στο κόμμα τους. Ναι. Ο Biden δανείζει τώρα στις εκλογές. Στην καμπάνια. Ό, άμα θέλει μπορεί. Μάλιστα. Δεν είναι αναγκασμένος, βεβαίως και μπορεί να δανείσει. Ναι. Και επενδύει. Πώς το πω, όχι επενδύει, βάζει κεφάλαια. Ωραία. Λοιπόν, αλλά το βασικό εδώ πέρα είναι η όλη νοοτροπία αυτή. Το ότι έτσι είναι η Ελλάδα. Παιδιά, κάποια στιγμή πρέπει να ξυπνήσουμε και να πούμε δεν είναι ανάγκη να είναι έτσι η Ελλάδα. Η Ελλάδα μπορεί και αξίζει καλύτερα. Να πάμε στο οικονομικό σας πρόγραμμα, μιας που πήραμε δύο βασικές, θεωρώ εγώ, απαντήσεις. Ελπίζω να μην ακούσουμε κάτι άλλο αύριο, αλλά αν μείνουμε σε αυτά, είναι δύο βασικές. Και μπορώ να διορθώσω επίσης κάτι το οποίο ήταν απαράδεκτο, κατά τη γνώμη μου, χθες στο ρεπορτάζ σας. Που είπατε ότι εγώ είπα θα κάνω διακοπές στο στρατόπεδο. Θα ξεκουράζουμε στο στρατόπεδο. Στις ώρες ξεκούρασής σας, είπατε. Λοιπόν, εάν είναι να κάνουμε ρεπορτάζ σε μια ανάρτηση βιντεοσκοπημένη δική μου, να την κάνουμε σωστά. Την ανάρτηση στο ρεπορτάζ. Είπα ότι στις πολύ λίγες ώρες που προβλέπονται για ξεκούραση στο στρατόπεδο, με βλέπω να διαβάζω βιογραφικά. Ουδέποτε είπα θα ξεκουραστώ στο στρατόπεδο. Εντάξει, κύριε Πρόεδρε, και θα δούμε και τα βιογραφικά και θα δούμε και το ευρωψηφοδέλτιό σας. Εγώ θέλω όμως να κλείσουμε τη συζήτηση αυτή. Θέλω να ακούσω από εσάς τη διαβεβαίωση ότι μόλις σας καλέσει η δικαιοσύνη, θα δώσετε στη δικαιοσύνη πλέον, όσο οφείλετε, όλα τα στοιχεία για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στο εξωτερικό. Και βεβαίως και την δανειστική και την σύμβαση δανεισμού της Αυγής ή των άλλων μέσων ενημέρωσης. Βεβαίως αυτή είναι δεδομένη, επειδή είμαι νομοταγής πολίτης. Χαίρομαι που το λέτε. Και ο Έλληνας πολίτης γνωρίζει και το έσχες μου και το πόθεν μου. Η ερώτηση είναι, γνωρίζει ο Έλληνας πολίτης το πόθεν του κυρίου Μητσοτάκη? Ναι. Τα 40 σπίτια, σύν όλα αυτά τα άλλα πράγματα, από πού έχουν προκύψει? Θα ρωτήσουμε τον κύριο Μητσοτάκη, τώρα δεν θα απαντήσω εγώ. Μακάρι να το ρωτήσετε και μακάρι να κάνετε και ποδαρικό και στα δικά του σπίτια. Ο κύριος Μητσοτάκης όμως, ξέρετε τώρα που το θυμήθηκα, το 16 αλλάξαν τον νόμο που είπαμε, που περιγράψαμε, ναι. Και από τότε έχει ελεγχθεί 7-8 φορές το πόθεν έσχης του. Τις 4 από κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Το πόθεν λοιπόν αυτού του έσχης από πού είναι? Δεν ξέρω. Όλοι ξέρουμε και όλοι δεν ξέρουμε. Εντάξει, είναι καιρός η πολιτική αυτής, με όμικρον γιώτα αυτής της χώρας, να είναι υπηρέτης και όχι άρχοντες. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο οικονομικό σας πρόγραμμα. Θα έλεγε κανείς ότι με μία πρώτη ματιά, κάποιος θα σκεφτόταν ότι είναι ένα εξαιρετικό πρόγραμμα. Προοδευτικό, φιλολαϊκό, αριστερό, για να πω και κάτι άλλο. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι τουλάχιστον σε σχέση με την φορολογία προτείνει ελάφρυνση μέχρι και τα εισοδήματα των 100.000. Άρα εκεί, 200.000. Αν δούμε, μέχρι των 100.000 ελάφρυνση και από τις 200 και πάνω, ναι, μέχρι τις 200.000 και από τις 200 και πάνω, πια μια επιβάρυνση από ό,τι καταλαβαίνω. Το ξέρω, γιατί και εγώ θες την ομιλία μου, έκανα λάθος αυτό. Εκεί βρίσκεται το 99,4 περίπου τις 100 των φορολογουμένων. Όμως, λέτε ότι ό,τι προτείνατε χθες θα στοιχήσει 3,2 δισεκατομμυρία. Όχι, κοιτάξτε, ας αρχίσουμε με την δομική διαφορά που υπάρχει στη χώρα και που πρέπει να γίνει. Αυτή τη στιγμή έχουμε τη μισθωτή εργασία και ειδικά με τους μεγαλύτερους μισθούς, εκείνους οι οποίοι πάνε Γερμανία και σε άλλες χώρες για αντίστοιχη εξειδίκευση. Αυτή η μισθωτή εργασία φορολογείται με τεράστιους συντελεστές και τα μερίσματα και σε πολύ μεγάλα κέρδη με πολύ μικρούς. Mm-hmm. Τον αυτοτελή φόρο στα μερίσματα. Σωστό, σωστό. Αυτό το οποίο προτείνω εγώ είναι να υπάρχει μια πολύ πιο προοδευτική κλίμακα, ειδικά στα εισοδήματα κάτω των 80.000 ευρώ και ειδικά στα εισοδήματα κάτω των 60.000 ευρώ, έτσι ώστε να μπορεί ο Έλληνας πολίτης να έχει άμεσα περισσότερο στο τέλος του μήνα. Να μπορεί να βγαίνει ο μήνας. Ωραία, πόσο στοιχείο στο πρόγραμμα? Αντ' αυτού καταργούμε τον αυτοτελή φόρο στα μερίσματα. Έτσι, γιατί θα πάει στην ατομική κλίμακα. Mm-hmm. Και για την συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρηματιών,
οι οποίοι δεν ούτε καν ονειρεύονται ποσά πάνω από 100.000 ευρώ μερίσματος, μικρομεσαίους λέμε τώρα, θα υπάρξει λιγότερος φόρος με αυτόν τον τρόπο. Και ταυτόχρονα δηλαδή, μια παρέμβαση. Και μείωση φορολογίας, έτσι. Και για όλους τους επιχειρηματίες. Για τα τρόφιμα. Και για όλους τους επιχειρηματίες και για τους εργαζόμενους, οι εισφορές θα μειωθούν. Με άλλα λόγια, είναι ένα κίνητρο όχι μόνο για ανάπτυξη από την εργασία, επειδή ο εργαζόμενος έχει παραπάνω διαθέσιμο εισόδημα, αλλά είναι κίνητρο για να επανεπενδύσει ο επιχειρηματίας. Και εκτός από αυτό, καταλαβαίνω ότι λέτε ότι θα ελαφρύνω τους πιο αδύναμους, μειώνοντας τη φορολογία τους και κάνοντας και λίγο πιο φθηνά και τα αγαθά τα οποία θα κληθούν να αγοράσουν. Σωστά. Πώς πάει από τους φόρους και εκεί μειώνονται οι φόροι. Το πλαφόν στο ρεύμα και βεβαίως και υπάρχει προσωρινή φοροελάφρυνση και ειδικά στα βασικά αγαθά, που πρέπει να είναι μόνιμη φοροελάφρυνση στα βασικά αγαθά. Αλλά το βασικότερο από όλα είναι το ηλεκτρικό, το ρεύμα. Πρέπει να υπάρχει πλαφόν στην κερδοφορία στο ρεύμα. Μπορεί να γίνει άμεσα, υπάρχει εσχροκέρδη εκεί πέρα. Πόσο δεν μπορούν όλοι οι Έλληνες πολίτες να έχουν κεφάλαιο, να έχουν μερίσματα στη ΔΕΗ. Μερίσματα από τη ΔΕΗ. Μέσω μετοχών της ΔΕΗ. Δεν μπορούν να έχουν όλοι μετοχές στη ΔΕΗ και να έχουν μερίσματα από εκεί. Δεν θα μοιράζει μετοχές στη ΔΕΗ. Μέρισμα, να το πω, συγγνώμη. Θα μοιράζει μέρισμα βάσει κερδοφορία 5%. Δηλαδή θα πηγαίνει μέχρι 5% η κερδοφορία. Αυτή είναι η πρότασή μας. Και αυτό μοιράζουμε. Μάλιστα. Θέλω να καταλάβω. Κόστος θα μας το δώσετε. Κόστος. Πόσο μα δεν υπάρχει κόστος. Δεν το έχετε υπολογίσει αυτό. Χθες είδαμε. Χθες τα παρουσίασα. Ναι. Υπάρχουν μερικά προσωρινά μέτρα τα οποία έχουν ένα κόστος γύρω στα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Είδα αυτό. Και υπάρχουν αντισταθμικά αυτά μέτρα. Αυτά που είναι η φορολογία στο εισόδημα είναι μόνιμα, σωστά. Όχι, το 5% είναι μόνιμο, ναι. Η φορολογία στο εισόδημα λέτε για την καινούρια κλίμακα, όπως σας είπα, αντισταθμίζεται. Μεταξύ, αλλάζει στην ουσία κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι άδικο. Να υπάρχει αυτό το ειδικό καθεστώς στα μερίσματα και τα πολύ μεγάλα κέρδη μόνιμα. Ωραία. Εντάξει, και βάζει τη φοροελάφρυνση στην ατομική κλίμακα. Θέλω να πάω και κάπου αλλού. Αυτό λοιπόν θα σας φέρει μια φορές. Μόνιμη. Οι επιχειρηματίες παραπονιούνται πάρα πολύ για τις φορές, τεράστιες φορές. Στον προϋπολογισμό, σωστά. Λιγότερα έσοδα. Κάποια λιγότερα έσοδα. Δεν ισχύει αυτό, σας απάντησα. Θα τα βρείτε, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν μπορείς... από διήλυση, τράπεζες και ενέργεια, σωστά. Μην συνδέετε τη φορολογική κλίμακα, είναι δύο διαφορετικές προτάσεις. Η μία πρόταση είναι για μείωση της ακρίβειας. Ναι, αλλά έχετε ένα κορβανά, από τον οποίο θα βγουν κάποια χρήματα και θα πρέπει να μπουν από κάπου αλλού. Ένας κορβανάς υπάρχει και για την υγεία. Εντάξει, όπου εκεί, αυτή τη στιγμή, ο Έλληνας πολίτης φτωχοποιείται. Προσπαθώ να καταλάβω όλα είναι ένας κορβανάς. Το πρόγραμμά σας, γιατί ευχάριστο είναι, κύριε Πρόεδρε. Να καταλάβουμε όμως αν θα μπορούσε κάποιος να το απολαύσει ή αν θα πηγαίναμε στα βράχια. Διότι εδώ θα έχετε, αν υπάρχει ούτε μία περίπτωση στο εκατομμύριο, εγώ ως πρωθυπουργός να στείλω τη χώρα στα βράχια. Το αντίθετο. Καλά, μας εν αντιθέσει, συγγνώμη, αλλά εν αντιθέσει με τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Χατζηδάκη και όλους που διοικούν αυτή τη χώρα, εγώ έχω επιχειρήσει και καταλαβαίνω πολύ καλά ισολογισμούς. Όμως υπάρχει ένα ερώτημα. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ένα ερώτημα και για μένα είναι σοβαρό. Το πρόγραμμά σας το προσυπογράφω, αν θέλετε, και το ψηφίζω αύριο το πρωί. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εδώ όμως έχουμε ένα ζήτημα υστέρησης δημοσίων εσόδων. Δεν είναι όπως σας είπε ο Υπουργός Οικονομικών σήμερα, μεταφέρω τη δήλωσή του, ωραία για φέτος, να τα βρούμε τα λεφτά. Του χρόνου τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε του χρόνου. Πάλι θα πάμε να πάρουμε λεφτά από τα δηληστήρια, από τη βενζίνα και από όλους αυτούς. Μα είναι one-off αυτά για τα δηληστήρια της τράπεζας. Τι θα ξανακάνουμε. Στο πρόγραμμα προτείνεται να είναι για ένα χρόνο, αν κατάλαβα. Μπερδεύετε την ακρίβεια με το φορολογικό. Υπάρχουν one-off μέτρα ελάφρυνσης. Τα μέτρα στα υπερκέρδη δηληστηρίων τραπεζών και ενέργεια. Όπως είναι και one-off ελαφρύνσης στο ΦΠΑ και σε άλλα τέτοια μέτρα. Άρα αυτά συνδέονται. Συγχρόνως όμως. Όταν λες βάζω πλαφόν στην κερδοφορία του ρεύματος, αυτό δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Mm-hmm. Αυτό έχει κόστος στους έχοντες μετοχές της ΔΕΗ και όλων αυτών των εταιριών. Εκεί είναι το κόστος αυτό, στις τσέπες τους. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Ξαναλέω, το ίδιο θα γίνει και του χρόνου και του παραχρόνου και συνέχεια. Δηλαδή μπαίνουμε σε μια λογική ρυθμιζόμενης οικονομίας. Λοιπόν, θα βάλουμε πάλι στη διατήρηση. Η διαφορά εκεί πέρα είναι στο διαθέσιμο εισόδημα. Διότι αυτό το εισόδημα εδώ πέρα πάει σε κόσμο ο οποίος αυτή τη στιγμή αγκομαχά. Αυτό το εισόδημα μετά ανακυκλώνεται στην οικονομία και μετρήσεις έχουν δείξει ότι μπορεί να έχει ένα πολλαπλασιαστεί 35% στην οικονομία σε θετική απόδοση. Άρα σε βάθος πενταετίας
αυτό το διαθέσιμο εισόδημα σε κόσμο που το έχει ανάγκη θα αποδώσει, θα μειώσει το χρέος. Αλλά αυτή τη στιγμή, εδώ που είναι οι αξίες και λόγω της Ουκρανίας και της όλης κατάστασης της φωτιαστικής αλυσίδας, ο κόσμος έχει ανάγκη από ελάφρυνση των φόρων και ειδικά των έμεσων φόρων. Θυμάμαι να σας πω κάτι, είδα το 2016 μία ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη στη Βουλή. Είδα αυτή την εβδομάδα μία ομιλία του 2016 του κυρίου Μητσοτάκη στη Βουλή, όπου έλεγε το πώς οι έμεσοι φόροι είναι τόσο άδικοι για την κοινωνία και ειδικά για τα πιο δύναμα στρώματα. Και αυτή τη στιγμή έχουμε ρεκόρ σχεδόν 30 ετία στους έμεσους φόρους, σχεδόν 67% νομίζω των εσόδων της χώρας. Σε έσοδα. Ναι, σε έσοδα. Το πλαφόν των έκτων φόρων έχει πέσει. Και αυτό που έλεγε ο κ. Μητσοτάκης, το πλαφόν, η κλίμακα έχει περιοριστεί. Έχουν αυξηθεί τα έσοδα. Και αυτό που λέτε συμφωνεί πλήρως με τον κ. Μητσοτάκη. Ναι, άρα γιατί δεν το αλλάζει. Γιατί δεν το αλλάζει, αφού ξέρει ότι η έμεση φόρη είναι τεράστιο κομμάτι των εσόδων αυτή τη στιγμή. Ξέρει ότι οι μισθοί δεν έχουν αυξηθεί το ίδιο με τα έξοδα της διαβίωσης του Έλληνα πολίτη. Γιατί δεν το αλλάζει. Γιατί δεν μειώνει το ΦΠΑ. Λοιπόν. Και σου λέει, δεν θα διοχετευτεί προς τα κάτω η μείωση του ΦΠΑ. Άρα παραδέχεται ότι υπάρχουν λιγοπόλια. Γιατί όταν επιτρέπεις σε έναν επιχειρηματία, σε μια επιχείρηση, να πουλάει ένα προϊόν 10-15% φθηνότερα λόγω μείωση του ΦΠΑ, σε σχέση με τον ανταγωνιστή, ο οποίος και αυτός θεωρητικά έχει 15% φθηνότερα, άμα ένας κρατήσει την ίδια τιμή και ο άλλος θα χαμηλώσει, θα πάρει μερίδιο της αγοράς. Έχουμε λοιπόν ανοιχτές αγορές. Έχουμε ανοιχτές αγορές ή έχουμε λιγοπόλια. Και όλοι ξέρουν ότι υπάρχουν λιγοπόλια. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αναπληρώσουν τα έσοδα που χάνονται. Αυτό δεν τον παρουσιάζεται, δεν έχω πρόβλημα. Ακόμα δεν κυβερνήσετε αύριο. Εάν είναι αυτό το οποίο λέτε αυτή τη στιγμή είναι άδικο. Ναι. Μόλις σας απάντησα. Σας απάντησα και για τα αντισταθμικά. Σας απάντησα για την τεράστια ανακύκλωση του διαθέσιμου εισοδήματος. Δεν είναι φτωχή. Των φτωχών. Των χαμηλότερων. Είμαστε στην 24η θέση. Είμαστε στην 24η θέση από τους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αγοραστική δύναμη. Ναι, η Ελλάδα, η χώρα της Μυκόνου και της Χλειδής στους τουρίστες, είναι από τις χειρότερες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αγοραστική δύναμη του πληθυσμού. Και από τις καλύτερες όσον αφορά στα μερίσματα των επιχειρηματιών. Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε. Αυτό ναι. Θα ήθελα να προχωρήσουμε λιγάκι για να προλάβουμε να ακούσουμε την. Και το φορολογικό πλαίσιο το οποίο προτείνω, να ξέρετε ότι θα έχει έκρηξη ανάπτυξης και πάτηξη φοροδιαφυγής. Διότι κάνουμε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάντως, τώρα καταργούμε, στοχεύεται σε αυτούς που είναι πάνω από 200.000, ενώ είναι ελάχιστοι. Δεν αναφέρατε τη μεγαλύτερη προσφορά που κάνουμε σε όλους τους επαγγελματίες και τους επιχειρηματίες. Μιλάτε κατάργηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος. Την προκαταβολή, σωστό. Ωραία. Είναι ένα άδικο μέτρο το οποίο θα απελευθερώσει τεράστιες δυνάμεις και θα πατάξει τη φοροδιαφυγή. Ξέρετε γιατί? Γιατί ένας επιχειρηματίας είναι κολλημένος στο να πρέπει να δείξει μηδενικά έσοδα για να μην αναγκαστεί να πληρώσει. Από τη στιγμή λοιπόν που βάζει αυτή την τεράστια ρευστότητα στην αγορά, που και αυτή θα έχει μια τεράστια απόδοση, ξαφνικά μπορεί κάποιος να πληρώνει αυτά τα οποία κερδίζει. Λοιπόν, θα ήθελα να προχωρήσουμε λίγο, να φύγουμε από τα οικονομικά, να πάμε σε θεσμικά. Έχει ανοίξει τις τελευταίες μέρες μία εξόχως σοβαρή συζήτηση, κύριε Πρόεδρε, την έχετε ακούσει, με αφορμή δηλώσεις του κύριου Τσίπρα, που είπε ότι δεν διαχειριστήκατε καλά ως ΣΥΡΙΖΑ την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών, κυρίως όμως θα έλεγα, από δηλώσεις βόμβα του κυρίου Κοντονή, τότε Υπουργού Δικαιοσύνης, που είπε ότι στο τότε Μαξίμου είχε στηθεί ένα παραϋπουργείο για να διωχθούν οι πολιτικοί σας αντίπαλοι. Κεντρικά πρόσωπα εκείνης της περίοδου ήταν ο κύριος Νίκος Παπάς, δεξί χέρι του Αλέξη Τσίπρα, πολύ κοντά σε εσάς και τώρα, και ένα μεγάλο κομμάτι της υπόθεσης Νοβάρτης το κουβάλησε, ας το πούμε έτσι, ο κύριος Πολάκης, που επίσης είναι πολύ κοντά σας. Και ο κύριος Παγγελόπουλος. Ναι, ο οποίος υποστήριζε στη Βουλή ταυτοχρόνως τον νόμο του 2016. Κοντά σας, κύριε Κασελάκη. Άρα, η πρώτη ερώτηση είναι, αν αποδέχεστε ότι το κόμμα σας κινήθηκε με αυτόν τον τρόπο, και δεύτερον, εμείς τι πρέπει να περιμένουμε από εσάς, δεδομένου ότι αυτά τα πρόσωπα είναι ενεργά και πολύ κοντά σας, ότι κάπου παρακάτω μπορεί να μετέλθετε ξανά τέτοιων μεθόδων? Όπως έχω πει, και μπορεί να το πείτε ότι. Και αυτό ότι δεν θέλω να απαντήσω στην ερώτηση. Αλλά ο κύκλος 15-19 του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει. Μα τα πρόσωπα είναι μαζί σας. Υπάρχει ένας καινούριος κύκλος, ο οποίος έχει ανοίξει, ο οποίος θα εμπεριέχει και πολύ μεγάλη ανανέωση. Άρα τότε τις εντολές για όλα αυτά τις έδινε ο κύριος Τσίπρας, ενώ εσείς τώρα δεν θα τις δώσετε. Εάν θέλετε να
ρωτήστε τον κύριο Τσίπρα, μπορείτε ίδια να τον ρωτήσετε. Λοιπόν, εγώ ήμουνα στην Αμερική τότε, προσπαθούσα να σταθώ στα πόδια μου. Αυτό είναι νύπτωτας χείρας μου. Είναι μια απάντηση που σας λέω, που είναι η απάντηση ειλικρίνειας. Σας λέω, για αυτή την ερώτηση πρέπει να απευθυνθείτε. Κύριε Πρόεδρε, σας ρωτάω για δύο πρόσωπα που ήταν κομβικά στις δύο υποθέσεις και που είναι πάρα πολύ κοντά σας. Και ο κύριος Παπάς μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου. Και οι δύο χαίρονται εμπιστοσύνη. Και ο Νίκος Παπάς χαίρεται εμπιστοσύνη μου, κάνει μια πολύ καλή δουλειά στο θέμα των οικονομικών. Και ο Παύλος Οπολάκης στο θέμα της διαφάνειας. Άρα δεν έγιναν όλα ωραία. Αυτά. Δεν στήθηκαν παραϋπουργία μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου. Και ο Τσίπρας όταν λέει ότι συνοβάρχει. Έχετε καταλάβει να βλέπει όλος ο ελληνικός λαός και να ρωτιέται. Κύριε Πρόεδρε, λόγο ρωτάτε. Κύριε Πρόεδρε, έναν απόδειμο που ήταν. Όχι, ήταν μακριά. Μέσα μακριά. Άρα τι θέλετε. Δεν τα ξέρατε. Δεν έχω πληροφόρηση. Να δεχτώ δεν τα ξέρατε. Τα έχετε ακούσει τώρα από τόσο που έχετε έρθει. Έχω ακούσει το ρεπορτάζ σας. Βγαίνει ο Αλέξης Τσίπρας και λέει. Πάνω από τα δύο πρόσωπα. Ρωτήστε τον Αλέξη. Πρωθυπουργός που λέει ήταν ατυχείς παρεμβάσεις στις Άδειες και στις Νοβάρδης. Δεν ρωτήστε να μάθετε ποιες είναι παρεμβάσεις αυτές. Εάν ήμουν στην κυβέρνηση τότε θα σας απαντούσα. Δεν ήμουν. Αυτό μπορώ να σας απαντήσω με ειλικρίνεια είναι ότι ο κύριος Παπάς και ο κύριος Πολάκης χαίρουν της εμπιστοσύνης μου. Ανεξάρτητα αν κάνουν ατυχείς παρεμβάσεις. Επαναλαμβάνω. Ο κύριος Παπάς είναι για κατάδικο. Αυτά τα οποία γνωρίζω. Ο κύριος Κασελάκης λέει ο Τσίπρας έφταιγε. Ο Τσίπρας έδινε τις εμβολές. Δεν είναι ο Τώρα βάζουμε λόγια στο στόμα μου. Μα πώς κύριε λοιπόν. Κασελάκη, μου κάπου πρέπει να καταλήξει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να εξανεμιστεί. Βάζαμε λόγια στο βίντεό μου πριν ότι θα κάνω διακοπές. Ελάτε κύριε Κασελάκη. Τώρα βάζουμε λόγια στο στόμα για τον Αλέξη. Έχετε ελευθερία έκφρασης τώρα. Μην το λέτε αυτό το πράγμα. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο είναι τόσο αμφιλεγόμενο αυτό το οποίο λέω. Δεν ήμουνα στην κυβέρνηση τότε. Δεν γνωρίζω προσωπικά. Αυτό. Άρα, τι θέλετε να σας πω. Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζετε. Πού να γνωρίζω. Δηλαδή, βγαίνει ο πρώην αρχηγός σου, ο προκάτοχός σας, και λέει ότι κάναμε ατυχείς παρεμβάσεις. Και δεν ρωτήσετε κάποιον στην Κουμουρδούρου να μάθετε, παιδιά, ποιο τι εννοεί. Όχι, γιατί έχω να ασχοληθώ με πάρα πολλά ζητήματα που είναι φλέγοντα. Μισό λεπτάκι. Το κράτος δικαίου στη χώρα για το οποίο εγκαλείται τη Νέα Δημοκρατία. Μισό λεπτάκι. Δεν είναι φλέγον ζήτημα για να ασχοληθείτε. Δηλαδή, μπορείτε μετά από όλα αυτά. Να εγκαλείτε τη Νέα Δημοκρατία για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το κράτος δικαίου. Όταν βγαίνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης της τότε κυβέρνησης και λέει «Στήσαν με, στήθηκε παραϋπουργείο», δεν γνωρίζω τα κίνητρα του κάθε τότε Υπουργού και τι προσωπικές σχέσεις είχε ή δεν είχε με τον Αλέξη και με άλλους. Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς. Έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος είχε στήσει ολόκληρο σύστημα παρακολουθήσεων στο Μαξίμου, τον ανιψιό του και τον διευθυντή του γραφείου του. Είναι 92 στόχοι για το Predator που πρέπει να δούμε εάν συμβαδίζουν, συμπίπτουν με τις υποκλοπές της ΕΕΠ. Τόσους μήνες είναι αυτό στον Άριο Πάγο και δεν ακούμε τίποτα. Με τον κύριο Τσίπρα το Ευρωκοινοβούλιο έχει 330 ευρωβουλευτές που ψηφίζουν για τις διορθώσεις που πρέπει να γίνουν στο κράτος δικαίου στην Ελλάδα και παριστάνουμε ότι φταίει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ του 18, 16, 17. Κύριε Πρόεδρε, δεν παριστάνουμε απολύτως τίποτα. Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυπουργός βγήκε δημοσίως και είπε ότι κάναμε ατυχείς παρεμβάσεις στην Νοβάρτης και στις Άδειες. Ρωτώ, δεν το ξέρατε. Ήσασταν στο εξωτερικό τότε. Και δεν έχετε σχέση με το Ευρωκοινοβούλιο. Οπότε ξέρω, θα βάλετε υποψηφιότητα, δεν ξέρω. Εάν υπήρχαν ατυχείς. Πείτε ότι υπήρχαν ατυχείς παρεμβάσεις. Εντάξει. Ας τα κρίνει η δικαιοσύνη αυτό. Η δικαιοσύνη μπορεί να κρίνει ποιος μπάζωσε τρεις μέρες στα Τέμπη. Υπάρχει κάποιος με πολιτική ευθύνη από τη Νέα Δημοκρατία. Ωραία, να σε ενημερώσω και γι' αυτό. Τα κρίνει η δικαιοσύνη. Ο κ. Παπάς καταδικάστηκε. Έχει κρίνει η δικαιοσύνη ποιος μπάζωσε τρεις μέρες στα Τέμπη. Έχει κρίσει τον Νοβάρτης και τις Άδειες. Έχετε καταλάβει ότι σε αυτή τη χώρα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία κυνηγάει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης με θεωρίες και με μένος όταν η ίδια. Δεν έχει αναλάβει καμία πολιτική ευθύνη για ένα έγκλημα. Να σας ρωτήσω κάτι. Για ένα έγκλημα. Τον κύριο Τόσκα για το μάτι που ήταν ό,τι ήταν ο κύριος Καραμαλής εν προκειμένου για τα Τέμπη. Ποιος τον έλεγξε και με ποιο τρόπο. Ελέγχθηκε ποτέ ποινικά, ελέγχθηκε ποτέ πολιτικά. Ήταν ο πολιτικός προϊστάμενος και της πυροσβεστικής και του ενιαίου συντονιστικού. Εντάξτε, η δικαιοσύνη στη χώρα πρέπει να αποδώσει. Εντάξει, και η απονομή της δικαιοσύνης είναι ένα ζήτημα. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο καθένας θα κριθεί με την πάρκα. Δηλαδή, δεν συμφωνείτε με τον κύριο Πολάκη που λέει να φτιάξουμε μια δική μας δικαιοσύνη.
Ο κύριος Πολάκης έχει προτείνει 5-6 φορές να φτιάξουμε δική μας δικαιοσύνη με δική μας σχολή δικαστών. Δική μας είναι ο δική μας, δική σας, με σχολή δικαστών διαφορετική, με αυτά όταν, που να πονέμει τη δικαιοσύνη της. Η δικαιοσύνη χρειάζεται πολλές τομές, οι οποίες θα ανακοινωθούν σε κατάλληλη παρουσίαση όπως έκανα χθες για το φορολογικό. Κύριε Πρόεδρε, επίσης για τις ευρωεκλογές υπάρχει. Για τον Αλέξη με ρωτήσετε πριν. Αν τον έχετε συναντήσει. Ναι, τον έχω συναντήσει. Τον είδατε μετά το συνέδριο. Ναι. Συζητήσατε όσα συνέβησαν. Όλα καλά. Τον όλα θεωρείτε υπονομευτή σας τον κύριο Τσίπρα, κύριε Κασελάκη? Αν σας αμφισβητήσει την επομένη των ευρωεκλογών. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Το έχετε συμφωνήσει ότι δεν θα γίνει? Δεν πρόκειται να γίνει. Πώς είστε τόσο σίγουρος? Θα κατέβει στις ευρωεκλογές καταρχήν. Ο κύριος Τσίπρας έχει υπάρξει. Γιατί τώρα λέει κάτι πολύ σημαντικό. Ο Αλέξης μπορεί να είναι υποψήφιος. Όχι, προσπερνάμε λίγο τις ειδήσεις. Μπορεί να είναι υποψήφιος. Υπήρχαν δύο μνημόνια από το 10 μέχρι το 15. Πόσα χρήματα άφησαν στα ταμεία της χώρας επί 5 χρόνια αυτά τα μνημόνια? Μηδέν. Τρίτο μνημόνιο, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως επίπονο. Πόσα χρήματα άφησε? 37 δισεκατομμύρια. Αυτό και μόνο σας φανερώνει τη χρηστή διοίκηση που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας. Έχω αναφερθεί στο ύψος του μαξιλαριού αυτού, ότι πιστεύω ότι θα μπορούσαν 32 δις και τα 5 δις να ήταν μια ελάφρυνση στον κόσμο. Από εκεί και πέρα όμως. Δεν μπορούμε να τους βάζουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ένας καλός πρωθυπουργός. Θα είστε επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου σας, κύριε Κασελάκη? Όχι. Όχι. Ούτε θα πάτε στο επικρατείας να παραιτηθούν οι άλλοι για να μπείτε εσείς? Όχι. Όχι. Και τελευταία ερώτηση. Ακούσε με τον κύριο, κύριο Τσίπρα. Καλά, πάντα ακούω εγώ, αλλά δεν σε δέσμευε ότι δίνω. Απαντάω κιόλα. Λοιπόν, όταν ο κύριος Τσίπρας κουβεντιάσατε και τα είπατε. Σας είπε ότι τον παρεξηγήσατε, του είπα ότι τον παρεξηγήσατε εσείς. Γιατί όλοι άλλα καταλάβαμε. Αν μου λέτε ότι δεν έγινε τίποτα, όλα καλά, όλα καλά. Να το δεχτώ. Εντάξει, ο Αλέξης είναι ο τέος πρόεδρος του κόμματος, είναι πρώην πρωθυπουργός. Έχει κάθε δικαίωμα να εκφράζει την άποψή του για το κόμμα. Για το χώρο, για την ευρύτερη κεντροαριστερά. Οι αξίες μας είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες. Θέλουμε ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι η μεγάλη δημοκρατική παράταξη του τόπου. Δηλαδή, αυτό θα κάνουμε. Μαζί σας είναι. 100%. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ. Να είστε καλά.